Και συγχαρητήρια δύναμη για τη νέα σας θέση, την εκλογή σε αυτό το όργανο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλά το λέω. Καλά τα λέω. Όχι, δεν τα λέτε καλά. Για πείτε μας εσείς, γιατί μπερδευόμαστε πια. Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ. Της ΑΔΔΗ. Και γιατί είπαμε ΠΟΕΔΗΝ εμείς. Είναι το όργανο, είναι το συνδικαλιστικό των γιατρών, το ΠΟΕΔΗΝ. Ναι. Όχι, η ΠΟΕΔΗΝ είναι η Ομοσπονδία των Νοσοκομείων. Το νοσοκομείο. Η ΑΔΔΗ είναι η Ομοσπονδία όλων των νοσοκομείων. Εντάξει, θα τα ξεμπερδέψουμε. Όπως και να έχει, πάντως καλή δύναμη σας ευχόμαστε και θα να εκπροσωπήσετε επάξια το Λασίθι σε αυτή τη νέα θέση και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό τώρα, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτή τη θέση, τι προσδοκάτε και ποια είναι... Να σας πω, είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων. Για μένα είναι τιμή το ότι για πρώτη φορά από τον ομολόγηση θείου μπαίνει κάποιος σε αυτό το όργανο. Εγώ μπήκα με μια μικρή παράταξη. Η παράταξή μου το μετά έχει 3 στους 85, είμαι ένας από τους 3. Θα προσπαθήσουμε εκεί πέρα. Εγώ η θέληση και η βούλησή μου να μεταφέρω τη φωνή των απλών δημοσίων υπαλλήλων και των προβλημάτων που έχουν στην καθημερινότητά τους, που κυρίως το βασικό μας πρόβλημα είναι το οικονομικό πρώτα απ' όλα, γιατί οι μισθοί έχουν μείνει από το 2012 καθυλωμένοι, δεν έχουν αυξηθεί καθόλου. Τότε μειωθήκαν από 30-40% και μετά έχουν μείνει καθυλωμένοι. Και αν βάλουμε τον πληθωρισμό και το πόσο έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, η συρρήκνωση του μισθού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ένα επίσης άλλο θέμα είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν όπως ισχύουν και δίνονται τα δώρα Χριστουγέννου Πάσχα, 13ος και 14ος μισθός, το δημόσιο δεν έχει καταργηθεί από το 12, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί κατευθείαν χάσαμε 2 μισθούς τότε. Ήταν τα μνημόνια, είπαν ότι είναι μεγάλη ανάγκη να σωθεί η οικονομία και γι' αυτό το κάνανε. Από τα μνημόνια έχουμε βγει. 2 πρωθυπουργοί έχουν ανακοινώσει ότι βγαίνουμε από την επιτήρηση από τα μνημόνια, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε, αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα πρέπει και η κυβέρνηση να αποκαταστήσει και να δώσει πίσω το 13ο και το 14ο μισθό και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Γιατί πραγματικά ήταν μια μεγάλη απώλεια εισοδήματος αυτή που έγινε τότε και δεν πρέπει να συνεχίζεται. Γιατί και αν συνεχιστεί, υπάρχει περίπτωση να μην επανέλθει ποτέ αυτό τα δώρα. Τώρα υπάρχουν και ζητήματα αξιοκρατίας στο δημόσιο, στο οποίο δεν υπάρχει, δυστυχώς έχουν να γίνουν 10 χρόνια κρίσης. Και εγώ το έθεσα αυτό και στο συνέδριο και θα το έθεσα και στο Γενικό Συμβούλιο, ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται να δεχόμαστε και να ανεχόμαστε να γίνονται όλες οι τοποθετήσεις προϊσταμένων με αναθέσεις από το διοικητή του νοσοκομείου ή από το διοικητή της υπηρεσίας ή από τον υπουργό. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να έρθει μια κανονικότητα, να γίνονται κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια όπως προβλέπει ο νόμος. Δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι αλλάξανε 2-3 φορές τον νόμο με το πώς γίνονται οι τοποθετήσεις και οι κρίσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά ούτε μία ούτε η άλλη δεν τον εφαρμόζει. Αυτά βασικά έχω να πω και για το σύνθημα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, που είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Γιατί φανταστείτε ότι τα νοσοκομεία τώρα είναι το 35-40% των εργαζομένων συμβασιούχοι και είναι και αυτή μια μάχη που πρέπει να δώσουμε, έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος σε αυτοί οι άνθρωποι που οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν πολλά χρόνια. Τώρα αυτές τις μέρες μιλάγαμε για τους συμβασιούχους του ΑΕΔ, οι οποίοι είναι από το 2017, έχουν 5 χρόνια στο σύστημα και τώρα από ό,τι φαίνεται θα πάρουν άλλο ένα χρόνο παράταση, θα πάρουν 6 χρόνια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια ομοιρία, στερούνται εργασιακών δικαιωμάτων, δεν έχουν δικαίωμα να ανέβει ο μισθός τους όπως εμάς των υπολείπων με τα μισθολογικά κλιμάκια. Δεν μπορούν να πάρουν υπερορίες, δηλαδή γενικά είναι μειωμένων δικαιωμάτων και τους έχουν σε μια ομοιρία εδώ και 5 χρόνια, γιατί και λένε κι αν φύγω και πω και βρω μια άλλη δουλειά και μετά εκεί που ήμουν θα μπορούσα να μονιμοποιηθώ. Οπότε μιλάμε για πραγματική εργασιακή ομοιρία. Είναι περίπου 3.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με συμβάσεις του ΑΕΔ τα τελευταία χρόνια. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχουμε 17 άτομα, αλλά από ό,τι ξέρω και σε άλλα νοσοκομεία του νομού υπάρχουν του ΟΕΔ. Είναι και η επικουρική που όταν ήταν για την πανδημία βγήκε τότε ο Κικίλιας και είπε ότι ελάτε και εμείς θα σας κρατήσουμε. Και μέχρι στιγμής εντάξει, παίρνουν παρατάσεις, αλλά εξακολουθούν και είναι συμβασιούχοι, δεν έχουν μονιμοποιηθεί.
Οπότε να καλυφθεί με μόνιμες προσλήψεις ο αντίστοιχος αριθμός των αναγκών. Αυτοί που είναι μέσα και τουλάχιστον αυτοί που έχουν 2 χρόνια και έχουν αποκτήσει και τη σχετική εμπειρία να παραμείνουν, να μετατραπούν τις βάσεις ώρες, να παραμείνουν. Έχουμε κάποια εικόνα το πόσο κενό από, από προσωπικό που χρειάζεται το δημόσιο αυτή τη στιγμή για να προσλάβει, τι αριθμός, τι ποσοστό ακόμα χρειάζεται. Να σας πω, δεν έχω συνολική εικόνα από το δημόσιο. Έχω εικόνα από το Υπουργείο Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας έχουν μειωθεί το μόνιμο προσωπικό κατά 5.500. Έτσι, έχει φτάσει στους 74.500. Είναι το χαμηλότερος αριθμός που έχει βρεθεί ποτέ το Υπουργείο Υγείας. Και σκεφτείτε ότι το 2009 ήταν στις 105.000 μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή έχει χάσει το 30% του μόνιμου προσωπικού, έχει χαθεί την τελευταία δεκαετία από το Υπουργείο Υγείας. Οπότε όλο αυτό το κενό έχει καλυφθεί από συμβασιούχους. Και το ζήτημα είναι ότι, σας ξαναλέω, ότι οι συμβασιούχοι είναι μια προβληματική κατάσταση. Είναι άνθρωποι με εργασιακή ανασφάλεια, σε ομοιρία, με μειωμένα δικαιώματα, που σίγουρα δεν είναι μια καλή εργασιακή σχέση αυτή. Και με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε τώρα, που μιλάει για συνενώσεις νοσοκομείων, μήπως αυτό δεν κατατέθηκε. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε. Δεν υπάρχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που είναι στη Βουλή τώρα, δεν λέει για συνενώσεις νοσοκομείων, έτσι. Είναι ένα άσχετο νομοσχέδιο που μέσα περί για την ανακουφιστική φροντίδα και περιέχει μέσα και κάποιες διατάξεις για παρατάσεις θητιών των συμβασιούχων, των επικουρικών και των ΣΟΧ. Ναι, αλλού είναι το ερώτημά μου εκεί. Εσείς μιλάτε για τις δηλώσεις πλεύρη. Ναι, ακριβώς. Και να, στην προηγουμένη περίπτωση, γιατί εδώ μιλάνε για τις συνενώσεις, μιλάει για πολλά πράγματα τα οποία θα αλλάξει η εικόνα. Για το χάρτη. Για το χάρτη. Και ξεκινάει από την Κρήτη. Να σας δώσω μια είδηση. Εμείς ήδη από την ανακοίνωση που έχει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, επεξεργαζόμαστε οι 4 σύλλογοι μια ανακοίνωση και θα βγει κοινή. Εντάξει, σεβόμαστε ότι ο Σύλλογος του Ιεράπετρας είχε κάποια ενδεχομένως ξεχωριστή ευαισθησία για το θέμα και ήθελε να το τοποθετηθεί. Αλλά για μας το καλύτερο είναι να φαινόμαστε ενωμένοι οι πόλεις του νομού για να μην υπάρχουν. Μα δεν υπάρχει ένωση επί της ουσίας, κύριε Μανουσάκη μας. Όχι, δεν υπάρχει ένωση. Αυτό θα αναλύσετε. Αν μιλάτε για επιμέρους φωνές γιατρών ή κάποιων παραγόντων της διοίκησης κλπ. Μπορώ να το δεχτώ, αλλά όσον αφορά και την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Δραστηρίου και εμάς τους υπόλοιπους τους συλλόγους εργαζομένων, έχουμε κοινή άποψη για το. Δεν είμαστε υπέρ του να κλείσει κανένα νοσοκομείο, ούτε να συρρυκνωθεί, ούτε να αλλάξει μορφή. Έχουν οργανισμούς να στελεχωθούν και να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά και να καταργηθεί και η διασύνδεση να είναι κάθε νοσοκομείο με δικό του διοικητικό συμβούλιο και όχι να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο για όλο τον νόμο. Σε αυτά συμφωνούμε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Οπότε περιμένουν λοιπόν μια ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση και των όλων των συλλόγων του Λασιθίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, κύριε Μανουσάκη, και μαζί θυμάστε είχαμε αναδείξει το Θεριστή, έτσι, το Λοβέρδο τότε. Ναι, φαίνεται πως Θεριστής δεν είναι μόνο Λοβέρδος ο Θεριστής. Εμα τι να με προκαλώ τώρα, εμα τι μου λέτε τώρα. Για πάμε. Την ανακοίνωση μας έχουν αναφορά στο Θεριστή. Α, οκ, από τότε μέχρι σήμερα, που δεν ξέρω και πόσα χρόνια είναι, συνεχίζουμε να έχουμε Θεριστές πολλούς. Ακριβώς αυτά λέμε στην ανακοίνωση μας. Εντάξει, χαίρομαι. Συμπίπτουν οι απόψεις μας. Ότι από τότε έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που φτιάξαν μια συνένωση την οποία δεν την αξιολογήσανε ποτέ. Δεν, ούτε στόχους βάλανε ότι συγκεκριμένους που να πούνε ότι θέλουμε τόσο εξοικονόμηση πόρων που λέγανε θα γλιτώσουμε λεφτά. Έτσι, ούτε εξοικονόμηση προσωπικού βάλανε στόχο, ούτε τίποτα. Στον αέρα μπακαλίστηκα. Και τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια και μια μελέτη να κάτσουν να κάνουν μια εργασία, να δουν. Και αυτή του Λιαρόπουλου, τη θυμάστε και αυτή τη. Αν δεν κάνω λάθος το όνομα, δεν ξέρω. Θυμάστε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη του Λιαρόπουλου δεν είχε σχέση με τις συνενώσεις που γίνανε μετά. Έτσι, ουσιαστικά αυτή πρότεινε με βάση τη στελέχωση που υπήρχαν. Με βάση τη στελέχωση που υπήρχε τότε στα νοσοκομεία,
πρότεινε κάποιες αλλαγές των κλινικών, έτσι, αν θυμάστε. Mm. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα εντελώς από, από τότε. Από ωραία, οπότε τι περιμένουμε τώρα, κύριε Μανουσάκη, τι περιμένουμε. Εγώ να σας πω, μέχρι τις εκλογές δεν περιμένω τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ναι, αλλά και γιατί το ανέφερε τώρα ο Πλεύρης εν όψει εκλογών. Για να τα πω γιατί το ανέφερε. Γιατί, δηλαδή, για πού πάει το μυαλό σας. Για να μπορεί να πει μετά τις εκλογές, αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα τα είχαμε πει. Πριν τις εκλογές, αλλά το ψηφίσατε, άρα καλά να πάθετε. Κάπως έτσι. Και εγώ να σας πω κάτι που είναι προσωπική εκτίμηση δική μου. Έτσι, δεν έχει σχέση ούτε με το. Αλλά για να το λέει αυτό τώρα, να το λέει λίγο πριν τις εκλογές όμως. Θέλω να το πω, αυτό είναι σημαντικό. Μια προσωπική εκτίμηση δική μου. Αν σε αυτές τις εκλογές βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία στο νομό δαστηρίου, στις εκλογές και την ψηφίσουν οι πολίτες και βγει πρώτη. Έτσι, θα χάσουμε ένα μεγάλο επιχείρημα αύριο μεθαύριο, όταν θα ζητούμε να παραμείνουν τα νοσοκομεία όσο έχουν. Γιατί θα απαντάει η Νέα Δημοκρατία, μα εσείς με ψηφίσατε για να κάνω αυτό που είχα πει ότι θα κάνω πριν. Ναι, αλλά και απ' την άλλη όμως, δεν μπορεί να το λέει τώρα, 2-3 μήνες πριν τις εκλογές. Γιατί θα χάσει, ενδεχομένως θα χάσει ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, το λέει όμως, για να το λέει πάνω πει ότι μετά τις εκλογές έχει σκοπό να το κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω. Ή πριν τις εκλογές. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, και από εμάς θα χάσει ψήφους που λέτε, από αλλού θα κερδίσει. Γιατί στο Ηράκλειο, ας πούμε, υπάρχει μια λογική που την έχω βιώσει εγώ πολύ έντονα συζητώ. Άρα έχει κάνει τους λογαριασμούς, τρεις τοξίδια, ας πούμε, άρα από εκεί κερδίζω, από εδώ χάνω, άρα κερδίζω από εκεί περισσότερο. Αυτό λέτε. Πολύ πιθανό. Εδώ υπάρχει ένα συζητώ. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας, κύριε Μανουσάκη, τι κάνουμε σε αυτό, το οποίο, ακούστε, δείτε, δεν θέλουμε τα νοσοκομεία ως έχουν. Εμένα μου έγινε μια επίθεση στο διαδίκτυο από μια συναδέλφουσα από το νοσοκομείο Ηράπετρας, γιατί δεν πήγαμε να σπάσουμε το γραφείο του Πλεύρη με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα στην πολιτική δεν λειτουργούν με τέτοιους όρους. Ο υπουργός έκανε κάποιες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει σχολιασμός αυτών των δηλώσεων. Έτσι, αυτό σας ρωτάμε τώρα. Πάμε σε αυτό. Γιατί σαφώς δεν θέλουμε τα νοσοκομεία να παραμείνουν ως έχουν. Θέλουμε να αναβαθμιστούν, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει τώρα, τσακωνόμαστε η Ιεράπετρα με τον Άγιο, ποιος θα πάρει γιατρούς, ας πούμε, ή ποιος δεν θα πάρει. Και επίσης το στόχαστρο του Υπουργείου, πέρα από το στόχαστρο, ας πούμε, του Υπουργείου και τα λοιπά, στο στόχαστρο το νοσοκομείο της Ιεράπετρας γίνει και από το δούσου των διασυνδεόμενων. Δηλαδή, ό,τι έρθει στην Ιεράπετρα το θέλει και ο Άγιος, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι έγινε μια προσπάθεια να φύγει ο μαστογράφος. Έγινε μια προσπάθεια να φύγει και η μονάδα αυξημένης φροντίδας, η ΜΑΦ. Έρχονται γιατροί 12 εδώ, 10 ας πούμε στο Λασίθι, οι 11 στον Άγιο, ο ένας ας πούμε στην Ιεράπετρα που δεν θα έρθει κιόλας. Τι παραπληροφορούμε, αυτό είναι. Εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού. Από συμμετέχω κανονικά, αφού λύθηκε το πρόβλημα που υπήρχε, συμμετέχω από τον Σεπτέμβριο, έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέτε δεν τα έχω δει. Ούτε για τη ΜΑΦ έχει έρθει κάποιο θέμα να πάρουμε θέση και δεν έχω πάρει θέση, έτσι. Και ούτε για κάποιο άλλο ζήτημα έχει έρθει κάτι που αναφέρεται για τον μαστογράφο. Αυτό που πληροφορήθηκα και εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο και πήγε μετά είναι η προμήθεια νέου μαστογράφου. Το οποίο σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό για το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Δηλαδή, εγώ αυτό που περιγράφεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στο στόχαστρο το νοσοκομείο Ιεράπετρας, δεν το έχω δει και δεν το έχω αντιληφθεί τουλάχιστον τους 3-4 μήνες. Τους 3 μήνες που συμμετέχω, αφού με εξέλεξαν την άκρη. Εντάξει, τώρα. Να σας πω. Επίσης, περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση θα υλοποιήσει αυτό που δεσμεύτηκε απέναντι στους Ιεραπετρίτες σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή ότι θα αποκατασταθεί και θα μπει εκπρόσωπος του νοσοκομείου Ιεράπετρας στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεν το έχουμε δει. Ήταν δέσμευση της κυβέρνησης. Γι' αυτό δεν φταίμε εμείς, έτσι. Ήταν δέσμευση της κυβέρνησης του κύριου Παπαβασιλείου ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα μπει από την Ιεράπετρα κάποιος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διοικητής, περιμένουμε να δούμε αν θα διοριστεί διοικητής. Είναι και αυτό θέμα. Πατός, ό,τι δεν διορίζεται, υπάρχει. Μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά. Στην Νέα Πολύ υπήρξε μια καθυστέρηση μερικούς μήνες.
Και μετά διορίστηκε, αν θυμάστε, τότε που έφυγε η προηγούμενη διοικήτρια, μέχρι που μπήκε ο κύριος Μπαρμπούνης, πέρασε ένα χρονικό διάστημα, νομίζω, 3 μηνών και. Έτσι, οπότε ενδεχομένως και στο Υπουργείο χρειάζεται κάποιο χρόνο για να επιλέξουν, να καταλήξουν και να κάνουν την υπόλοιπη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ σας λέω ότι μέχρι στιγμής οι δεσμεύσεις που είχε δώσει η κυβέρνηση απέναντι στους φορείς της Ιεράπετρας, και αυτό καταγράφηκε και στη δήλωση του Συλλόγου Εργαζομένων, έχουν αποδεχτεί ψευδείς. Γιατί δεν μπορείς από τη μία μέρα να τους λες ότι μη φοβάστε, δεν θα κλείσει το νοσοκομείο, μη φοβάστε, εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να σας φέρουμε γιατρούς, να μπαλώσουμε τα κενά κτλ. Και την ίδια ώρα να κάνει τις δηλώσεις αυτές ότι δεν μπορούν να υπάρχουν 4 νοσοκομεία. Σε έναν νομό που έκανε αυτή τη δηλώση ο κύριος. Οπότε τώρα εδώ όμως το να στοχοποιείται ξανά το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, κάτι τρέχει, ας πούμε. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, πριν λίγο ένα μήνα, είχε πάει ο κύριος Βασιλάκης εκεί, είχε ξυλώσει από ό,τι μας έλεγαν ας πούμε τα καταγραφικά, γιατί τρώνε μελάνι, δεν ξέρω τι. Όταν δεν καταγράφονται περιστατικά στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το δώσω δεν είναι των διασυνδεών. Αλλά τώρα να υπερασπίσουμε το Βασιλάκι. Ναι, να τον υπερασπίσουμε. Δεν είναι θύμα τώρα αυτά που λέτε. Τώρα, όχι, αυτά μας τα παιδώ, δηλαδή δεν τα πε σε μισό λεπτό. Όχι, εγώ κύριο Βασιλάκη είπε κάτι τελώς διαφορετικό. Δεν είπε ότι δεν καταγράφονται τα περιστατικά. Είπε ότι υπήρχαν προβλήματα με την επιλογή των χτυπωτών που είχαν τοποθετηθεί για να χτυπώνουν τα παραστατικά και γίνανε αλλαγές. Εντάξει τώρα, προφάσεις αμαρτίες τώρα. Άμα δεν καταγράφω τα περιστατικά στην Ιεράπετρα, που είναι τα ίδια σχεδόν με τον Αγίου Νικολάου. Ωραία. Τι παραπληροφορούμε την τοπική κοινωνία. Τηλέφωνο τον κύριο ο Πετράκη, που είναι αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου και έχει την ευθύνη, να σας πει αν καταγράφετε περιστατικά ή όχι. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοιες κουβέντες τώρα στο ραδιοφώνου και να ξεσηκώνετε τον κόσμο χωρίς να έχει. Τι λέτε τώρα, αυτή ήταν η καταγγελία από τον πρώην αναπληρωτή διοικητή, ότι δεν καταγράφω τα περιστατικά. Με το ζόρι καταγραφόταν. Και τώρα καταγράφονται, ας πούμε, ενώ τότε έγινε προσπάθεια να. Είναι πειθαρχικό αδίκημα όποιος δεν τα καταγράφει. Γιατί μέσα στις αρμοδιότητες του γραφείου κίνησης του οργανισμού, είναι μέσα στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων, είναι καταγραφή των περιστατικών. Τι λέτε τώρα, αν κάποιος υπάλληλος δεν καταγράφει τα περιστατικά, κάνει πειθαρχικό αδίκημα. Δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Τι λέτε τώρα, εννοείται ότι όλα τα περιστατικά καταγράφονται. Και σας καλώ, ελάτε. Μα αυτό γίνεται χρόνια τώρα, δεν το λέω μόνο. Αυτό το λένε. Το ότι δεν γίνεται καταγραφή των περιστατικών στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το ξέρουμε χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν είναι σημερινό, θέλω να πω. Το ξέρετε κι εσείς, δηλαδή δεν είναι τώρα. Και μου φαίνεται και απίστευτο, έτσι. Τώρα. Ναι, γιατί είναι αποτελεί βασική υποχρέωση των υπαλλήλων και του γραφείου κίνησης η καταγραφή. Ξέρετε πόσα στατιστικά μας ζητάνε συνέχεια. Εγώ, ας πούμε, που εργάζομαι στο χειρουργείο, κάθε 15 μέρες μας υποχρεώνει. Ναι, τα διασυνδεόμενα. Εσείς, ας πούμε, σαν ξέρω εγώ, διασύνδεση. Τα έχετε της Ιεράπετρας. Εγώ να σας πω, ξέρω ότι υπάρχουν στοιχεία. Έτσι, δεν τα έχω τώρα να σας τα πω. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια. Αν τα ζητήσω, μπορούμε να τα βρούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ τον τελευταίο μήνα πώς έχουν καταγραφεί. Εγώ να σας πω, δεσμεύομαι και ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, ας πούμε, στο Ιστιτούτο Κουμπουλιό, δεσμεύομαι στην επόμενη συνεδρία που θα κάνουμε να ρωτήσω αυτό το να βάλω το ερώτημα αυτό, αν θα βάλω το περιστατικά ή όχι. Αλλά δεν τα πείθευτο, δηλαδή είναι κάτι. Ξέρει, μα εδώ τα λένε όλοι, δηλαδή δεν το λέμε εμείς μόνο. Από τον τους εργαζόμενους μέχρι τους. Και να μην έχει κάνει τίποτα να διορτήσει ο προηγούμενος ή ο σημερινός. Ναι, νομίζω έχουν γίνει κάτι ΕΔΕ, δεν ξέρω πού βρίσκονται, αλλά και δεν ξέρω για ποιο αν είναι γι' αυτό. Και βεβαίως η ιστορία μας δεν έχει καμία σχέση με την καρδιά. Καταγραφή των περιστατικών. Πραγματικά το είδα και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν ήρθαν οι δαπάνες. Οι δαπάνες για μελάνια στο νοσοκομείο Ιεράπετρας ήταν σχεδόν όσο στα άλλα νοσοκομεία του νομού. Οπότε ψάξανε να δούνε τι ακριβώς σημαίνει. Είδανε ότι κάποιοι χτυπωτές που έχουν ακριβό μελάνι, ακριβό κόστος εκτύπωσης, ήταν τοποθετημένοι σε γραφεία που κάνουν μεγάλη κατανάλωση. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, μεταφέρανε και αλλάξαν τους χτυπωτές. Έτσι ώστε στο γραφείο κίνησης, ας πούμε, που τυπώνουν συνέχεια χαρτιά, να γίνεται η εκτύπωση με πιο φτηνό μελάνι. Το
Τι δουλειά έχει τώρα αυτό που λέμε με τους εκτυπωτές? Εγώ πραγματικά και είχα και την απορία τότε. Αφού μέσω email φεύγουν, δηλαδή η καταγραφή γίνεται μέσω, δηλαδή τα παίρνει, τα εκτυπώνεις και σας τα στέλνουν διαλογραφία. Όχι. Και πώς γίνεται η καταγραφή, δεν ξέρω. Το παίρνει ο ασθενής, από εκεί γίνονται οι συζητήσεις. Ότι ωραία. Πάει ο ασθενής στο γραφείο και είναι ακριβό το μελάνι του χαρτακίου που παίρνω. Επειδή ανακατέψα τη συζήτηση με τον Βασιλάκη, σας ξαναλέω. Ο άνθρωπος δεν ανακατώθηκε την καταγραφή. Για το κόστος των μελανιών ανακατώθηκε. Και εσείς το θεωρείτε ότι ανακατώθηκε στην καταγραφή. Η καταγραφή γίνεται, είναι δεδομένη και γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά επειδή το ανακοινεί το θέμα και λέτε ότι. Μεταφέρω ό,τι θυμούμε. Ναι. Καταλάβατε. Γιατί μπορεί να θυμηθώ και άλλα. Την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Η ΕΔΕ. Τι έχουν απογίνει οι ΕΔΕ εδώ του νοσοκομείου τη Ιεράπετρο? Εγώ δεν μπορώ να σα απαντήσω. Αν έχει γίνει διαδικασία ή αν έχει σταματήσει αυτό. Στου τρει μήνε που είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει έρθει κάποια ΕΔΕ σε εμά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε να το ρωτούμε λοιπόν αυτό. Για αυτό το θέμα θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Πετράκη. Δηλαδή δεν εγώ. Είμαι εκπρόσωπος των οργανώσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είμαι διοικητής ούτε αντιορισμός του νοσοκομείου Ιεράπετρας να σας απαντήσω αυτά τα θέματα. Και ούτε το σκεπτικό μου είναι να απολογηθώ για το τι κάνει. Μα δεν είπαμε να κουβέντα κάνουμε τώρα και ίσως να είναι και λίγο πιο έντονη, έτσι, αφού ξεκινάμε τώρα. Και με το σκεπτικό, κύριε Μανουσάκη, είναι ότι σας είπα, η στοχοποίηση που εγώ πιστεύω, εμείς πιστεύουμε εδώ πέρα ότι γίνεται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας είναι επί δύο. Και από τη, για να μην πω επί τρία. Και από την κυβέρνηση, έτσι, που εννοείται ότι όταν βλέπεις ένα νοσοκομείο που δεν έχει κίνηση ασθενών, σου λέει εντάξει, γιατί να πληρώνω αυτό, δηλαδή οικονομική στιγμή να το βλέπει κάποιος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι... Το άλλο είναι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο τα θέλει όλα δικά του, με συγχωρείτε αλλά έτσι είναι. Και το άλλο είναι τα δικά μας εδώ, τα ΕΣΟ, που ο ένας βγάζει το μάτι του αλλονού και δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Συνεχίζεται και παραπληροφορείτε. Μα τι παραπληροφορούμε, πείτε μου πού διαφωνείτε δηλαδή σε αυτό. Όταν λέτε το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι άλλο η διοίκηση, άλλο οι εργαζόμενοι, άλλο οι γιατροί, είναι 10. Μην τρελαθούμε τώρα. Ποιος είναι ο διοικητής που διοικεί και το νοσοκομείο της Ιεράπετρας? Ο διοικητής του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, Νέιου. Τι μου λέτε τώρα. Κυρία Τσακαλιάκη, τον οποίο το διορίζει η κυβέρνηση όμως, καταλάβατε. Ναι, αλλά τον διορίζει για να, είναι, για να υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη απέναντι σε όλα τα νοσοκομεία. Ναι. Εντάξει, και να πεις τώρα ανθρώπινο είναι να κοιτάζει μόνο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ας πούμε. Όταν λέτε να κοιτάζει μόνο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει τώρα, τι είναι αυτά που λέω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, να σας πω. Έτσι φαίνεται. Και φαίνεται χρόνια, δεν είναι σημερινό τώρα αυτή η φάση που λέμε. Χρόνια, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Και πριν 10 χρόνια. Ήμουν από αυτούς που φωνάζανε ότι έγινε κακή κατανομή στην προκήρυξη των θέσεων το 9-1-1 που έγινε των γιατρών, έτσι, που βρέθηκε το νοσοκομείο Ιεράπετρας σε 10 θέσεις, θα πάρει μία θέση στην προκήρυξη, έτσι. Και πράγματι την απόφαση τότε την είχε πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποδείχθηκε μετά και όταν πήγε η αντιπροσωπεία από την Ιεράπετρα στον κύριο Βασιλείο, τα συζητήσανε, ότι τελικά την εντολή την είχε δώσει το Υπουργείο. Και το Υπουργείο είχε πει η κατανομή να είναι 9-1-1. Έτσι, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Αν με ρωτάτε πού έχει αδικηθεί το νοσοκομείο Ιεράπετρας και τα άλλα νοσοκομεία, είναι σε αυτά, δηλαδή σε προκηρύξεις, όπου παίρνουν από πολύ λίγες έως ελάχιστες θέσεις. Όπως το ίδιο με την πρόσφατη την προκήρυξη των νοσηλευτών, όπως το ίδιο με την προκήρυξη των γιατρών. Εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα ψηφίσω ποτέ τέτοιου είδους αποφάσεις που ρίχνουν το ένα ή το άλλο νοσοκομείο να παίρνει μόνο ένα γιατρό. Έτσι. Αυτή τη δέσμευση έχω απέναντι στους εργαζόμενους που με ψηφίσανε, αυτό κάνω. Μην όμως τα βάζετε όλα στον κουβά και λέτε ο Άγιος Νικόλαος. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στον Άγιο Νικόλαο, ούτε λειτουργούμε όλοι το ίδιο, ούτε απολογούμαστε στους ίδιους. Εγώ απολογούμαι στους εργαζόμενους οι οποίοι με έχουν επιλέξει να τους εκπροσωπώ, και ο διοικητής απολογείται στην κυβέρνηση που τον έχει διορίσει σε αυτή τη θέση. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Μην λέτε ο Άγιος Νικόλαος και μας βάζετε όλους στο ίδιο τουβάλι.
Αν επιλογή είναι. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Μα στο δουσού είστε. Στο δουσού των διασυνδεόμενων είστε. Έχουμε ένα διπεάρχη που είναι Γεραπετρίτη. Ναι. Πετε, εγώ σα λέω ότι αύριο μεθαύριο βρίσκεται στη θέση του κύριου Ανδρεάδη και ένα Γεραπετρίτη. Πρώην γιατρό ή οτιδήποτε. Έτσι. Αν η κυβέρνηση του δίνει εντολή, θα κάνει αυτό. Και του δίνει κατεύθυνση, θα κάνει αυτό. Δεν παίζει ρόλο αυτό τι λέει και τι δεν λέει. Η κυβέρνηση δίνει εντολή και κατεύθυνση στους διοικητές τι θα κάνουν. Δηλαδή, τώρα η κυβέρνηση δίνει εντολή, ας πούμε, για το μαστογράφο, η κυβέρνηση δίνει εντολή, φέρε μου τις καρέκλες από το νοσοκομείο, φέρε μου τα και βγάλε τα κρεβάτια από εκεί, κλείσε τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, η κυβέρνηση τα δίνει αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί η μονάδα αυξημένης φροντίδας, εγώ στο καιρό είμαι, δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν έχει έρθει κάτι. Ξέρω όμως ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία του νοσοκομείου είναι ο κύριος Πετράκης, ο οποίος είναι διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας και οι όποιες αποφάσεις πήρε ή παίρνει είναι με βάση το τι είναι καλύτερο και για το νοσοκομείο και γιατί ξέρω ότι είναι από τους πιο φανατικούς υποστηριχτές του νοσοκομείου Ράβδρας ο κύριος Πετράκης. Και τον έχω ζήσει και παλιότερα που ερχόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και που δεν υπήρχε πάλι διοικητής και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν υπήρξε, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια απόφαση που να του είπε και από πού υπήρξε ότι κλείσε τη ΜΑΒ. Εγώ προσωπικά αυτό δεν το έχω αντιληφθεί. Έτσι. Δεν το έχω δει τόσο καιρό. Υπάρχει τέτοια απόφαση που να λέει κλείσε τη ΜΑΒ. Εγώ από το Σεπτέμβριο που συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο, τέτοια απόφαση που να λέει κλείσε τη ΜΑΒ στο νοσοκομείο έδωσε, εγώ δεν έχω δει. Άρα την κλείνουν δηλαδή οι εργαζόμενοι από μόνοι τους, αυτό μου λέτε. Να σας πω τώρα, με ρωτάτε για θέματα τα οποία λέγω λεπτομέρειες. Όχι, και... εντάξει, επειδή είστε στο δούσου των διασυνδεόμενων, γι' αυτό σας ρωτάμε, διότι υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. Και εμείς, τέλος πάντων, ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί είστε από τους λίγους που. Αλλά θα πείτε τώρα. Γιατί εμείς και στους ανθρώπους, 10 η ώρα έχουμε. Συνάντηση με τους συμβασιούχους του νοσοκομείου. Ωραία, ωραία, θα σας αφήσω. Έτσι, καλό ήθελα να πω και με κόψατε. Ήθελα να πω ότι συνήθως οι συνδικαλιστές εδώ δεν βγαίνουν στον ηχό για δικούς τους λόγους, δεν μας απασχολεί. Έτσι, ο κύριος Ανδρεαδάκης ή δεν απαντάει, είναι άρρωστος, κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, ήρθατε εδώ... πριν από λίγο καιρό, κύριε Μανουσάκη, και ήσασταν μέσα στην διαμαρτυρία που γινότανε με σκοπό να φύγει, να εκδιωχθεί ουσιαστικά ο ανεπιθύμητος διοικητής. Και λέω τώρα, από τη στιγμή που έφυγε ο ανεπιθύμητος, όλα θα στρώσουν. Αλλά όχι μόνο δεν στρώνουν, έτσι, αλλά χειροτερεύει η κατάσταση. Και έρχεται και η κατραπακιά από το Υπουργείο που πάλι στοχοποιεί το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και εσείς είστε συνδικαλιστής. Και ρωτάω μαζί με τους υπαλλήλους, αν θέλετε με τους υπόλοιπους, μάλλον με τους υπόλοιπους του Δέλτα Σίγμα και των εργαζομένων, λέτε θα βγάλετε μια ανακοίνωση. Να λέτε τι στην ανακοίνωση, ότι δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, ας πούμε. Όχι, καλούμε την κοινωνία να ξεσηκωθεί, να διεκδικήσει. Για ποιο λόγο, για ποιανού συμφέροντα, για δικά της συμφέροντα. Όχι βέβαια, για τα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα. Η κυβέρνηση είναι εμφανές ότι λειτουργεί προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που στην Ιεράπετρα ανοίγει διαγνωστικό κέντρο και που ξενάγει ο Νικόλο και εδώ έχει ανοίξει και ένα καινούργιο διαγνωστικό κέντρο και γενικά γίνονται κινήσεις στον χώρο των διαγνωστικών κέντρων και στον Άγιο Νικόλο. Δηλαδή είναι εμφανές ότι η βούλη της κυβέρνησης είναι η αποδυνάμωση των δημόσιων νοσοκομείων με στόχο να βοηθηθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και δυστυχώς θύματα σε αυτό θα είναι ο κόσμος που πληρώνει. Τώρα για τα άλλα που αναφέρατε για τον αναπληρωτή διοικητή και τα λοιπά και τη συμμετοχή μου στη διαμαρτυρία, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από πολλούς συναδέλφους και μάλιστα πέρα από αυτούς που συμμετείχαν στο Σύλλογο Εργαζομένων και από πολλούς άλλους οι οποίοι ήταν, εγώ τους γνωρίζω χρόνια, με πολύ χαμηλό προφίλ και πολύ αξιόλογοι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρεθήκαν να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από τη συμπεριφορά του και να φτάνουν ακόμα και στην παρέτηση λόγω της συμπεριφοράς του διοικητή. Εγώ αισθάθηκα την υποχρέωση να υπερασπιστώ αυτούς τους αδέρφους και γι' αυτό συμμετείχα και στην Ιεράπετρα στις διαμαρτυρίες που γίνανε. Τώρα από εκεί πέρα το τι έχει συμβεί μετά που έφυγε ο κύριος Καλλιονάκης, σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα γιατί δεν έχει διοριστεί
άμεσα διοικητής. Αυτό όμως είναι ευθύνη της κυβέρνησης και θα πρέπει η κυβέρνηση να το λύσει. Δεύτερον, έδωσε η κυβέρνηση κάποιες υποσχέσεις στους φορείς της Ιεράπετρας, οι οποίες μέχρι στιγμής βλέπουν να μην τους στηρεί. Και αν με ρωτάτε, το πρόβλημα δεν είναι ούτε εάν έπρεπε ή όχι να φύγει ο Καλλιονάκης, που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να φύγει, αλλά το πρόβλημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποφασίζει, η κυβέρνηση διορίζει διοικητές, η κυβέρνηση προκηρύσσει θέσεις γιατρών, η κυβέρνηση καθορίζει αν ένα νοσοκομείο θα συνεχίσει ή δεν συνεχίσει σε μια μορφή. Άρα λοιπόν όλες οι διαμαρτυρίες και όλες, κατά τη γνώμη μου, οι προσπάθειες που πρέπει να συνεχίσουν να γίνουν και από όλο τον νομό θα πρέπει να είναι προς την κυβέρνηση. Γιατί χαμένοι θα είναι όλοι. Δηλαδή δεν θα κερδίσει, μην έχουμε την ψευδέστηση ότι θα κερδίσει ο Γενικολιώτης εάν υποβαθμιστεί το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ίσα-ίσα αυτή είναι μια πολιτική που υποβαθμίζει όλα τα νοσοκομεία και εμείς με δύο αχνολόγους έχουμε μείνει και η παθολογική, τέσσερις παθολόγους έχει και γεμίζει από τα περιστατικά την Ιεράπετρα. Χαμένοι θα βγουν όλοι οι πολίτες του νομού εάν υποβαθμιστεί οποιαδήποτε μονάδα υγείας του νομού. Πάντως, δύο κύριοι λόγοι οι οποίοι θα παίξουν στην βιωσιμότητα των νοσοκομείων εδώ του Λασιθίου είναι η στελέχωση και οι δείκτες αποτελεσματικότητας. Αυτά τα δύο ήδη είναι σαν πρόβλημα και στην αποτύπωσή τους και σαν στελέχωση, που γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η στελέχωση είναι κάτι το οποίο αναζητάτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές ειδικότητες. Ωραία, να πω μια τελευταία κουβέντα πριν φύγω. Η στελέχωση, αν δεν αυξηθούν οι μισθοί των κυρίως των γιατρών αλλά και των υπόλοιπων υγειονομικών, δεν πρόκειται να υπάρχει ποτέ σαν περιφερειακά νοσοκομεία. Και όλα αυτά που λένε για συνεννόηση και τα λοιπά, στο τέλος θα φύγουν οι γιατροί, θα πάνε στο Ηράκλειο. Το παγνίδι σχεδιάζουν να κάνουν όσο. Το ακούσαμε. Ο απότερος σκοπός, από ό,τι διαφαίνεται, είναι αυτό. Εάν δεν αυξηθούν, η Ρουμανία διπλασίασε τους μισθούς των γιατρών για να μπορέσει να κρατήσει τους γιατρούς στη χώρα. Πείτε ότι βγαίνει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αυξάνει τους μισθούς και λέει ότι εγώ το νοσοκομείο της Ιεράπετρας δεν το πειράζω, το αφήνω όπως έχει και θα προκηρύξω και 15 θέσεις, όλες τις θέσεις των γιατρών. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι, αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αν δεν αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να μπορούν να μείνουν. Γιατί η διαφορά σε σχέση με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κολοσσία και στις αμοιβές και στις συνθήκες εργασίας. Και σε σχέση και με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Γιατί και στον ιδιωτικό τομέα είναι οι αμοιβές πολύ μεγαλύτερες. Εμάς έφυγε γιατρός ακτινολόγος για να πάει να εργαστεί. Και νομίζω το ίδιο έγινε και στην Ιεράπετρα. Για να πάει να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι το δημόσιο, εάν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν έχουν τύχει. Για μένα το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο αίτημα που θα πρέπει να έχουμε όλοι μαζί είναι η βελτίωση των συνδικών εργασίας και η αύξηση των μισθών των υγειονομικών για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα νοσοκομεία της επαρχίας και της περιφέρειας. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Με κάματε να στήσετε τους συναδέλφους, θα τους ζητήσετε μια συγγνώμη, έτσι. Τι πράγμα, δεν άκουσα. Με κάματε να στήσω τους συναδέλφους μου, είναι 10 η ώρα. Ναι, όχι, εντάξει, θα αναλαμβάνουμε την ευθύνη εμείς. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Αυτά έστησε τους συναδέλφους του ο πρόεδρος, τον